συζητούμε την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας για ζητήματα υγείας, φαρμάκου μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτό που διέπει το συγκεκριμένο Μνημόνιο Συνεργασίας και αποτελεί φυσικά και κριτήριο της ψήφου μας είναι το γεγονός, όπως εξάλλου αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου, τόσο στο προήμιο όσο και στο σχετικό άρθρο, στο άρθρο 2 αν θυμάμαι καλά, η εξασφάλιση, αυτό που αναφέρεται είναι η εξασφάλιση λοιπόν των βέλτιστων ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών και αντίστοιχα τα περί υποχρεώσεων αναφορικά με την Ελλάδα, των υποχρεώσεων της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λεγόμενων βέλτιστων πρακτικών αυτής. Μία στρατηγική στα πλαίσια ενός συστήματος που το φάρμακο, η υγεία λογίζεται ως εμπόρευμα. Μία στρατηγική λοιπόν που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα χρόνια τώρα, σιγά σιγά, αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όλες τις κυβερνήσεις έως σήμερα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αν θέλετε στον τομέα της υγείας αλλά και του φαρμάκου. Ενίσχυση περαιτέρω της εμπορευματοποίησης των δημόσιων συστημάτων υγείας και συγχρόνως την ενδυνάμωση, την ενίσχυση και τη γιγάντωση των επιχειρηματικών, των ιδιωτικών του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα υγείας, του φαρμάκου κτλ. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της στρατηγικής και των πολιτικών βέβαια που την υπηρετούν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις αλλά και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ως κριτήριο το κόστος όφελος για τις υπηρεσίες υγείας, του φαρμάκου και πάει λέγοντας, επιβεβαιώνονται όλα αυτά στην πράξη από το τσουνάμι των περικοπών στις κρατικές παροχές υπηρεσιών υγείας, τα πλαφών και την αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς, τις καταργήσεις, τις συγχωνεύσεις δημόσιων μονάδων υγείας, τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, συρρυκνώνοντας τις δημόσιες μονάδες υγείας και δείτε, μιας και συζητάμε αυτές τις μέρες και το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες μονάδες υγείας, στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια, στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα, στις δημόσιες συγγνώμη δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μια κατάσταση διαλυτική αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα, μια στρατηγική που ενισχύει της άλλης την ατομική ευθύνη του λαού μας, των λαών κατ' επέκταση στα ζητήματα και της υγείας του φαρμάκου. Αντίστοιχα και στο ζήτημα που προβλέπει το μνημόνιο της συνεργασίας, της λεγόμενης συνεργασίας για το, γύρω από το φάρμακο, έρχεται να συμβάλλει και θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη γνώμη μας και το συγκεκριμένο μνημόνιο, προώθησης ακριβώς αυτής της και στα πλαίσια μάλλον προώθησης αυτής της στρατηγικής θα συμβάλλει στο άνοιγμα νέων δρόμων, νέων αγορών για τη διεύρυνση και αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων της φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι λοιπόν, κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, από αυτή τη συμφωνία, από αυτή τη σύμβαση, το μνημόνιο, οι δύο λαοί δεν έχουν να ωφεληθούν σε τίποτα, πολύ δε περισσότερο που αυτές οι πρακτικές και αυτές οι πολιτικές έχουν επιδεινώσει το επίπεδο υγείας, παροχής υπηρεσιών του λαού μας. Άρα λοιπόν δεν έχει να προσφέρει τίποτα θετικό στους δύο λαούς αυτή η συμφωνία και γι' αυτό δεν έχουν να ωφεληθούν σε κάτι και γι' αυτό την καταψηφίζουμε. Είμαστε κατά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.